Θα ήθελα λοιπόν να παρατηρήσω ότι στο καθεστώς που ζούμε και με το σύνταγμα που έχουμε, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι ιερό. Όμως δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο. Εάν έχω ένα οικόπεδο, αλλά πρέπει να περάσει ένας δρόμος, υπάρχουν διαδικασίες που προβλέπονται από το σύνταγμα και το οικόπεδο μπορεί να απαλωτριωθεί υπέρ του δημοσίου. Εάν έχω ένα οικόπεδο και πάω να χτίσω, αλλά βρεθούν αρχαία, υπάρχουν διαδικασίες που λένε ότι αν τα αρχαία είναι σημαντικά, δεν μπορώ να χτίσω. Τι γίνεται αν έχω ένα οικόπεδο, από το οποίο δεν περνάει δρόμος, αλλά δεν έχει και αρχαία. Όμως αυτό το οικόπεδο έχει γραφτεί η ιστορία του τότε. Ίσως είναι καινούριο, θα πει κανείς, πρόβλημα και πρέπει να το δούμε. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι δεν είναι καινούριο πρόβλημα. Το έχουμε ήδη αντιμετωπίσει. Σε ένα οικόπεδο στην Κεσαριανή σκοτώθηκαν 200 αγωνιστές της αντίστασης. Είναι το γνωστό σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Η ιδιοκτησία του ανήκε σε μία εταιρεία. Η εταιρεία διεκδικούσε το οικόπεδο. Το οικόπεδο σήμερα είναι δημόσιος χώρος, υπάρχει μνημείο που τιμά τους πεσόντες. Πώς έγινε αυτό? Με δεκαετίες αγώνων. Με απεργία πείνας των δημάτων της Κεσαριανής, από το Μακρύ μέχρι σήμερα. Με κινητοποίηση του κόσμου. Άρα υπήρξε λύση. Παράδειγμα δεύτερο. Στο Λαύριο, οι ιστορικοί ξέρουν ότι υπήρχαν παλιά λατωνία. Αν κάποιος, από αρχαιοτά το χρόνο μάλιστα. Αν κάποιος λοιπόν σήμερα θέλει να δει πώς ζούσαν οι άνθρωποι το 19ο αιώνα, με τι μηχανήματα γινόταν η εξόρυξη των μεταλλευμάτων, πώς ήταν γενικά οι συνθήκες, θα πρέπει αυτό το λατωνείο, οι στοές του, να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Οι στοές ανήκαν σε μία εταιρεία. Ευτυχώς ή δυστυχώς έπρεπε να πεινάσει το Λαύριο πριν από 20 χρόνια, υπήρξε μία κατάσταση πολύ δύσκολη, υπήρξαν μεγάλες κινητοποιήσεις και στα πλαίσια των κινητοποιήσεων αυτών με την παρέμβαση του Πολυτεχνείου, διασώθηκαν οι στοές και πέρασαν και έχουν γίνει μουσείο βιομηχανικής ιστορίας κλπ. Σε τι διαφέρει η περίπτωση Κολούμπια από τα παραδείγματα που σύντομα ανέφερα? Είναι ένα ιδιωτικό οικόπεδο στο οποίο όμως έτυχε να γραφτεί μια ιστορία. Με ποιο δικαίωμα ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου μπορεί να πει ότι η ιστορία αυτή δεν ενδιαφέρει? Και αν το πει ο ιδιοκτήτης, δεν υπάρχει κάποιο υπεύθυνο όργανο, θεσμός που να βρει μία λύση? Διότι εδώ οι λύσεις που προκάθηκαν ελάβαναν υπόψη τους και τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας. Μπορούσε να υπάρξει μία ανταλλαγή, μπορούσε να υπάρξει ρύθμιση, ούτως ώστε και ο ιδιοκτήτης ως ιδιοκτήτης να ικανοποιήσει το όποιο νόμιμο συμφέροντά του, αλλά και το εύλογο αίτημα να αξιοποιηθεί ο χώρος και να γίνει μουσείο μουσικής ιστορίας με όλο αυτό τον πλούτο των ιδεών που έχουν κατατεθεί, αυτό μπορούσε επίσης να συνεπάρξει, μπορούσε να υπάρξει επομένως λύση.